το ονομάζεται σκάνδαλο. Έχουμε τρεις μάρτυρες οι οποίοι είναι υπό προστασία και οι οποίοι ισχυρίζονται ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να διερευνήσει η δικαιοσύνη και στέλνει τον φάκελο στη Βουλή. Οι εμπλεκόμενοι αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης λέει ότι η υπόθεση αυτή είναι στημένη. Δεν είναι στοιχειοθετημένη. Κάποιος είδε, κάτι είδε, είδε βαλίτσες, βαλίτσες με ροδάκια, βαλίτσες χωρίς ροδάκια. Και μάλιστα, ένα εκ των πρωταγωνιστών του στισήματος αυτής της υπόθεσης κατονομάζουν και εσάς. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση ότι Νοβάρτης δεν είναι μια εταιρεία η οποία δεν ελέγχεται για σκάνδαλα σε όλο τον πλανήτη. Στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα. Στην Αμερική. Ακόμα και στην Αμερική. Με το FBI. Διερευνά το FBI και μάλιστα έχει καταλογίσει και πρόστιμα ύψους 420 εκατομμυρίων δολαρίων στην Νοβάρτης. Κύριε Υπουργέ, μήπως στήσατε την υπόθεση, ευθέως ρωτάμε λοιπόν, μήπως στήσατε την υπόθεση και μάλιστα με καταθέσεις οι οποίες έγιναν την τελευταία στιγμή. Δηλαδή ένας εκ των υποπροστασία μαρτύρων κατέθεσε μόλις την Κυριακή, όπου ήταν και συμβολική ημέρα, η μέρα του συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Θα ήθελα τις απαντήσεις σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε κύριε Παπαδάκη, η Νοβάρτης, όπως και πολλές φαρμακευτικές εταιρείες, έχουν κατακλέψει όλο τον πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή βγαίνει η βρωμιά στη δημοσιότητα. Και τολμάτε να μου λέτε εμένα ότι εμείς το στήσαμε. Εγώ θα τολμάω να ρωτάω τον οποιοδήποτε. Ακούστε με, ρωτάω. Κύριε Παπαδά, ακούστε με. Ρωτάω. Κύριε θα... για να το ξεκαθαρίσουμε, για να κύριε Πολάκη. Για να είμαστε λίγο για να, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα τολμάω. Εσείς θα απαντάτε και εγώ θα τολμάω. Για να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Είμαι από τη φύση μου τολμηρός. Εδώ και εγώ να δείτε. Εγώ να δείτε, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε ένα στοιχείο. Να δείτε τολμηρός που είμαι. Εδώ και δύο χρόνια έχω αποδείξει με στοιχεία. Εδώ και δύο χρόνια έχω αποδείξει με στοιχεία ότι στην Ελλάδα από τα 320 δις του δημόσιου χρέους τα 85 δις είναι μαύρο χρήμα στο χώρο της υγείας. Εχτες βγήκε και με τη δικαστική βούλα και μάλιστα χάνουν και κάποια δισεκατομμύρια ότι 23 δισεκατομμύρια είναι η ζημιά του ελληνικού δημοσίου από τις φαρμακευτικές, 3 δις από την Νοβάρτης, από την περίοδο 2000 μέχρι 2015. Πρόκειται πραγματικά για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Σε τι συνίσταται αυτό το σκάνδαλο? Συνίσταται στα εξής πράγματα. Θα τα πω πολύ απλά για να τα καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. Πρώτον, η χώρα μας ήταν η μοναδική χώρα στον κόσμο και ειδικά στον ανεπτυγμένο κόσμο που τα ασφαλιστικά της ταμεία αποζημίωναν το σύνολο της λιανικής τιμής που έπαιρνε το φάρμακο όταν έμπαινε στη χώρα. Δηλαδή μπαίνει ένα φάρμακο και παίρνει τιμή στην Ελλάδα 100 ευρώ. Μπαίνει και στη Γερμανία και παίρνει 100 ευρώ. Στη Γερμανία τα ασφαλιστικά ταμεία διαπραγματεύονταν με την εταιρεία και τις λέγανε ότι από τη στιγμή που εγώ θα αγοράσω το σύνολο. Πότε άλλαξε αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό που θα διαθέσεις. Πότε άλλαξε αυτή η πολιτική? Αφήστε με να το πω όλο, κύριε Παπαδάκη. Γιατί από ό,τι θυμάμαι πολύ καλά. Από ό,τι θυμάμαι πολύ καλά. Μια παρένθεση, αν θέλετε. Από ό,τι θυμάμαι πολύ καλά. Αυτό λοιπόν, είχα καλεσμένο Παπαδάκη, τότε το Μάριο Σαλμά. Παπαδάκη, ναι. Αφήστε με να το πω, θα σας καλύψω, είστε σίγουρος. Απλά να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Στη Γερμανία λοιπόν, τα 100 ευρώ που έκανε το φάρμακο, τα ασφαλιστικά ταμεία πήγαιναν και διαπραγματεύονταν με την εταιρεία και τις έλεγαν, εγώ που θα αγοράσω το ασφαλιστικό ταμείο το 95% των φαρμάκων που θα πουλήσει στην αγορά, θα σου αγοράσω 100 ευρώ και το αγόραζε 20 και 30 ευρώ το ασφαλιστικό ταμείο. Στην Ελλάδα το αγόραζε 100 ευρώ ή 90 ή 75. Πότε άλλαξε αυτό? Είχε συμμετοχή. Πότε άλλαξε αυτό? Ακούστε με. Αυτό ήταν έτσι για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα η τιμή διαμορφωνότανε όχι από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Εμπορίου μέχρι το 2010. Δεύτερο σκάνδαλο. Εδώ στην Ελλάδα
η χώρα μας υποτίθεται ότι παίρναμε τις τρεις φτηνότερες τιμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βγάζαμε ένα μέσο όρο και αυτή ήταν η τιμή. Εμέλα που δεν ήταν έτσι. Οι μεγάλες εταιρείες τιμολογούσαν τα φάρμακα σε τρεις ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης, Γερμανία, Αγγλία, Ελβετία κτλ. Το έφερναν μετά εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε τρεις χώρες με ακριβή τιμή, άρα και ο μέσος όρος εδώ ήταν ψηλός. Και μετά από εμάς έπαιρναν τιμή από 29 έως 50 χώρες τη δική μας τιμή. Ακριβώς αυτά. Είμαστε χώρα αναφοράς. Για να μην σας κουράζω, αυτά τα αναφέραμε και εμείς εχθές. Έτσι είναι. Όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Τεράστιο ενδιαφέρον να πάρουν τιμή εδώ. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Επίσης, αυτό πότε άλλαξε όμως. Δεν μου λέτε πότε άλλαξε αυτό. Ακούστε με. Θα τα πω όλα, κύριε Παπαδάκη. Μην αγχώνεστε. Εγώ να αγχώνομαι. Δεν είμαι στην δικογραφία. Έχει το καπάκι και έχει βγει όλη η βρωμιά. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, δεν αγχώνομαι. Εγώ να αυτό το πράγμα, αυτά τα 85 δις μαζί με τα υπόλοιπα 100 τόσα δις των δημόσιων έργων και τα 150 δις των εξοπλισμών χρεοκόπησαν τη χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια. Μάλιστα. Τότε λοιπόν στα μνημόνια πρώτον μεταφέρθηκε ο καθορισμός της τιμής στις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Δεύτερον, μπήκε ένα οριζόντιο μαχαίρι για τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία είχε φτάσει αρθριστικά από ασφαλιστικά ταμεία και από δημόσια νοσοκομεία το 2009 κοντά στα 9 δις ευρώ, μάλιστα, αρθριστικά από όλα, μπήκε ένα τσεκούρι που την κατέβασε αυτή τη δαπάνη σταδιακά στα επίπεδα περίπου που είναι σήμερα. Εκεί λοιπόν μια σειρά από εταιρείες που είχαν και δεσπόζουσα θέσεις στην αγορά, και μία από αυτές ήταν και η Novartis, η οποία στήριξε σε ένα μεγάλο βαθμό και την ανάπτυξή της και τη δεσπόζουσα της θέσης στην ιστορία με τα έμβλια, για παράδειγμα, έτσι, που και αυτά αναφέρονται μέσα στην δικογραφία, και σε μια σειρά από άλλα φάρμακα που έφερε και πήρε πολύ ψηλές τιμές και μπόρεσε και μίζωσε γιατρούς και μίζωσε πολιτικούς και μίζωσε διοικητικούς του συστήματος για να διαχύσει την κατανάλωση. Από πού προκύπτει, λοιπόν, προκύπτει ότι μίζωσε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Υπουργέ, στην αφήγησή σας όμως, προσέξτε, λοιπόν, ξεπερνάμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Από πού γνωρίζετε εσείς ότι μίζωσε υπουργούς? Αξιοποίησε και φαίνεται και περιγράφεται αυτό στη δικογραφία, αξιοποίησε τη δεσπόζουσα της θέση για να υποστεί μικρότερες μειώσεις από άλλες εταιρείες πρώτον. Μάλιστα. Και δεύτερον να πετύχει υψηλές τιμές σε νέα πρωτότυπα φάρμακα. Και για να το καταφέρει αυτό έδινε μίζες σε υπουργούς. Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Αυτό ποιος το λέει? Αυτό ποιος το λέει? Η κατηγορία αυτή, εδώ όμως είναι το επίμαχο ερώτημα και θέλω να μου το απαντήσετε. Οι κατηγορίες αυτές. Αφήστε με να πω και μερικά παραδείγματα. Πρέπει να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Αφήστε με να πω μερικά παραδείγματα. Σας άφησα, αλλά πρέπει να απαντήσετε και σε κάποια ερωτήματα. Μα μόνο απαντάω, κύριε Παπαδάκη. Όχι, σε καμία ερώτηση. Τι να απαντήσουμε τα αυταπόδεικτα, τι να απαντήσουμε? Μα ακόμα η υπόθεση δεν έχει διερευνά. Ακούστε με, κύριε. Είναι υφερόμενοι ως εμπλεκό. Εγώ θα πάρω το μέρος τους. Αλλά ειλικρινά, θέλω να μου απαντήσετε. Μην έχετε άγχος. Κανένα άγχος εγώ. Εγώ θέλω να απαντήσω. Ξέρετε τι άλλα πράγματα θα βγουν ακόμα. Ακούστε με να πάρω. Μακάρι να όλα στο φως, λέμε εμείς. Υπάρχει ένα αντιδιαβητικό φάρμακο. Από πού φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν μίζα? Λοιπόν. Θέλω να το ξέρω για να τους καταγγείλω. Υπάρχει ένα αντιδιαβητικό φάρμακο το οποίο είναι συνδυασμός δύο ήδη κυκλοφορούντων παλαιότερα φαρμάκων. Αυτό το φάρμακο, τα δύο παλαιότερα κυκλοφορούντα, το ένα έκανε 5 ευρώ και το άλλο 7 ευρώ. Κύριε Υπουργέ. Ο συνδυασμός της Novartis όταν μπήκε στη χώρα. Μάλιστα. Πήρε τιμή 35 ευρώ. Αυτοί θέλανε λοιπόν. 35 ευρώ. Μάλιστα. Θέλω όμως να μου πείτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, παίρνοντας 35 ευρώ λοιπόν, μπορούσε να δώσει. Δεν μου απαντάτε, κύριε Υπουργέ. Για να διαχύσει
την κατανάλωσή του. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε όμως σε κάποια ερωτήματά μου, γιατί είναι διακοσμητικός ο χαρακτήρας μας. Δεν νομίζω ότι δεν απαντάω. Σε κανένα δεν έχετε απαντήσει. Τότε μια παρένθεση να σας κάνω ένα ερώτημα και μου απαντάτε. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Σας παρακαλώ πολύ. Οι μαρτυρικές καταθέσεις. Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Όπως ξέρετε από την οικονομία. Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες, κύριε Υπουργέ? Έτσι, ακούστε με, κύριε. Θέλω να ξέρω εγώ ως δημοσιογράφος. Είμαι λίγο μακριά. Ω, κοντά είσαι, ακούγεστε καμπάνα. Αλλά τι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Εγώ δεν μπορώ να σας ακούσω. Μ' ακούτε, καθαρά μ' ακούτε. Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Γιατί αυτή η προστασία. Στέλεχη της εταιρείας, κύριε Παπαδάκη, δεν το είδατε γραμμένο. Στέλεχη της εταιρείας. Εγώ την εντυπογραφία δεν μπορώ να τη διαβάσω. Τα οποία τα μαγκώσανε επειδή έχουν κάνει αυτή την ιστορία και αρχίσαν να κελαϊδάνε και να δίνουν. Δεν έχετε καταλάβει τι είναι. Άρα λέτε λοιπόν ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι πράκτορες που είναι... κατέβει από τον Άρη, είναι. Όχι, ρωτάω. Στελέχη της εταιρείας είναι. Μάλιστα. Στελέχη της εταιρείας είναι. Μάλιστα. Τα οποία τα πιάσανε να έχουν, πώς το λένε, πολύ μεγάλο πλουτισμό που δεν δικαιολογείται. Τους πίεσαν και κελάιδισαν. Δεν καταλάβατε τι είναι. Τώρα απαντήσατε. Τώρα απαντήσατε. Δηλαδή, κάποιοι υπάλληλοι που πέραν. Μας λέτε λοιπόν ότι κάποιοι υπάλληλοι που πήραν μίζα τους είπανε ότι για να διευκολύνετε τη θέση σας. Καθώς είναι αγαθά παιδιά. Αλλά ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Εσείς πώς το ξέρετε όμως όλο αυτό, αφού δεν είναι μέρος της οικογραφίας? Είμαι ενημερωμένος. Ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Μισό λεπτό. Αυτό σας καταλογίζουν. Αυτό σας καταλογίζουν όμως. Ότι είχατε ενημέρωση πριν από το πόρισμα. Είμαι γιατρός, κύριε Παπαδάκη, δεν το ξέρετε. Και εγώ έχω φίλους γιατρούς και δεν ξέρουν τίποτα. Μα εδώ σας καταλογίζουν ευθύνες ότι γνωρίζατε την οικογραφία πριν από χρόνια. Από πριν γίνω υπουργός. Από πριν γίνω υπουργός και δήμαρχος. Ξέρετε λεπτομέρειες όμως. Ξέρετε λεπτομέρειες πριν δουν το φως της δημοσιότητας. Εσείς μας είπατε τι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες και ακούγεται για πρώτη φορά. Τα φάρμακα της Νοβάρτης εκτόπισαν φάρμακα άλλων εταιριών. Αντιλαμβάνεστε τι μας είπατε όμως. Αθέμητου ανταγωνισμού. Αντιλαμβάνεστε τι μας είπατε και τι αποκάλυψη μας κάνατε και σας ευχαριστώ. Τα φάρμακα της Νοβάρτης. Μα τι να αποκαλύψω. Είπατε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι τα παίρνανε. Οι υπάλληλοι οι οποίοι τα παίρνανε για να διευκολύνουν τη θέση τους είπαν ότι τα παίρνουν κάποιοι άλλοι, όχι μόνο εμείς. Αυτό δεν είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Παπαδάκη? Δεν ξέραμε μέχρι τώρα την ιδιότητά τους, πρώτη φορά ακούγεται. Τον κύριο Τσοχατζόπουλο, συγγενείς του που πήρανε μίζες, δεν τον δώσανε. Βεβαίως. Η καταδίκη του δεν στηρίχθηκε σε ανθρώπους που ήταν μέσα στη διαδικασία αυτή και περιέγραψαν ότι πήραμε και εμείς, αλλά τα πολλά τα δώσαμε στον Τσοχατζόπουλο. Ναι, αλλά σας λένε από την απέναντι πλευρά ότι δεν πήγανε, δεν είχαν προστασία. Γι' αυτό λίγο ψυχραιμία. Ψυχραιμός είμαι εγώ. Όταν βγαίνει στη βρώμα, όταν βγαίνει στη δημοσιότητα, αυτό το οποίο έχεις κάνει, πρέπει να είσαι λίγο πιο σεμνός και ταπεινός. Αυτός και όχι να απειλείς με μηνύσεις στη δικαιοσύνη. Την αξιοπιστία των μαρτύρων, την αξιοπιστία των στοιχείων, δεν έκανα εγώ την εκτίμηση. Η ελληνική δικαιοσύνη την έκανε. Ναι, αλλά φαίνεται ότι είχατε, ότι είχατε ενημέρωση, κύριε Υπουργέ. Και έφτιαξε το πόρισμα. Σας καταλογίζουν ότι είχατε ενημέρωση. Μα δεν πάνε να μου καταλογίζουν ό,τι θέλουν. Μα το είπα, αποδείξατε κι εσείς εδώ. Είπατε ότι το... Κύριε Παπαδάκη, αν ανατρέξατε σε ομιλίες μου στη Βουλή, εδώ και 1,5 χρόνο... Σας έχω ακούσει. Είχα πει ότι να, με βάση αυτή την υπουργική απόφαση, δόθηκε η δυνατότητα να τιμολογηθεί ένα φάρμακο 300 ευρώ ακριβότερα από αυτό που θα έπρεπε να τιμολογηθεί με τον προηγούμενο τρόπο. Τα έχω πει αυτά, κύριε Παπαδάκη. Αλλά όταν τα έλεγα, πώς γνωρίζατε εσείς, μου λέγανε, κύριε Υπουργέ, ότι κύριε Υπουργέ, ότι τέλος πάντων έχω στοχοποιό αντιπάλους. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, η τελευταία κατάθεση μάρτυρα, η τελευταία κατάθεση μάρτυρα έγινε 4 Νοεμβρίου. 4 Φεβρουαρίου. Πώς γνωρίζετε εσείς το περιεχόμενο αυτής της κατάθεσης? Κύριε Παπαδάκη, εγώ την πήρα την κατάθεση. Γνωρίζετε το περιεχόμενο όμως. Οι δικαστές την πήραν. Γνωρίζατε το περιεχόμενο. Ναι, αλλά γνωρίζατε το περιεχόμενο. Κύριε Παπαδάκη, που απευθύνεται ως ψόγο. Όχι, ως ερώτημα. Εδώ
και δύο χρόνια αυτά που έχω πει δημόσια. Όντως τα έχετε πει. Ότι και δεν σας ψέγω γι' αυτό. Δεν σας ψέγω γι' αυτό. Πολλές στη Βουλή ότι σε αυτή την ιστορία. Δεν σας ψέγω γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Χρόνων, ακούστε με, σε αυτή την ιστορία των μνημονιακών χρόνων, κάποιοι για να γλιτώσουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες περνούσαν ευνοϊκές ρυθμίσεις, ευνοϊκούς τρόπους υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής του clawback. Όχι βέβαια επειδή ήταν καλοί άνθρωποι, κύριε αλλά προφανώς επειδή είχαν οικονομικό αντάλλαγμα. Κύριε Υπουργέ, επειδή... Όσο πιο λιανά πρέπει να το πούμε αυτό. Κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι πράγματα, επαναλαμβάνω. Αυτά έχουν ακουστεί από το βήμα της Βουλής. Από το βήμα άλλο της Βουλής, το βήμα της Βουλής εδώ και άλλο... και δύο χρόνια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έρχονται με μαρτυρικές καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων. Μιζαδέρων. Στελεχών της εταιρείας. Μιζαδέρων. Ναι. Όπου είπατε ότι οι μάρτυρες τα παίρνανε και να διευκολύνουν τη θέση τους. Επίσης, λένε ότι τα παίρνανε και κάποιοι άλλοι. Επίσης, με αυτή είναι η έννοια. Η έννοια των προστατευόμενων μαρτύρων, ξέρετε. Αυτή η έννοια είναι. Γιατί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, με βάση τους οποίους παραπέμπει και θα καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετέχει άλλο τόνα, στα επεισόδια και στην οργάνωση των τρομοκρατικών κινήσεων που έκανα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την... Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Επιστρέφουμε εδώ.